6-5 μπροστά οι μαχητές, επόμενη αναμέτρηση. Παπαδόπουλος, Ασημακόπουλος. Έτοιμοι! Βιάστηκε εκεί να φύγει ο Ασημακόπουλος. Μπαίνει με πολύ όρεξη μέσα στο στίβο μάχης απέναντι στον Ζαχαροπλάστη. Εκείνος είναι γρήγορος. Κόνει ο Γιώργος. Κώστας θα φτάσει λίγο πιο μπροστά. Απέφυγε εκεί τα κατεβάσματα από τις ράπες του Γιώργου Ασημακόπουλου. Γρήγορα ο Κώστας Παπαδόπουλος. Θύμισε λίγο το τριξιματάκι εκεί για άλλες εποχές. Μαζί και οι δύο τώρα ελεύθερο το πέρασμα για τον Παπαδόπουλο. Ο Ασημακόπουλος πρέπει να σηκώσει τις ράμπες. Τώρα σηκώνει και ο Κώστας. Είναι κοντά οι δύο παίκτες. Αυτές οι δύο κατασκευές μπερδεύουν λιγάκι στο μάτι. Αλλά τώρα ο Ασημακόπουλος περνάει μπροστά. Φτάνουν μαζί στο παζλ. Ήρθε τώρα για να δημιουργήσει το καλύτερο γλυκό της ζωής του. Τη συμμετοχή του στο Survivor All Star. Απέναντι στο γλυκό παιδί που ακούει το όνομα Γιώργος Ασημακόπουλος. Περνάει ο Κώστας. Παπαδόπουλος πετάει μπροστά τα σακίδια του. Ολοκληρώνει και ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Ο Ασημακόπουλος με καινούρια κόμωση. Χάνει την ισορροπία του παρόλα αυτά. Δεν ξέρω να φταίει το μαλλί. Παρόλα αυτά το κοτσιδάκι του Κώστα Παπαδόπουλου κάνει δουλίτσα τώρα. Κρατάει σε ισορροπία. Μαχητές πήραν δύο πόντους σερί στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις και έχουν πάρει το προβάδισμα. Το έχει πάρει ζεστά όμως ο Παπαδόπουλος τώρα, ο οποίος δεν χάνει τα βηματάκια του, πολύ κοντά τα κυβάκια. Τώρα έχασε την ισορροπία του, θα πρέπει να γυρίσει από το checkpoint. Δεν έχασε πολύ εκεί ο Κώστας, γυρίζει σωστά τον κύβο πίσω, τον ξαναφέρνει μπροστά. Είναι κανόνες παρόλα αυτά, Ασημακόπουλος παιδεύεται αρκετά στο θέμα της ισορροπίας. Παπαδόπουλος πετώνει εκεί ένα-ένα τα αλφα μπλοκ, τα κυβάκια και συνεχίζει. Πολύ κοντά στον ολοκληρώσει, βλέπετε δεν το ρισκάρει καθόλου ο Παπαδόπουλος, τα πηγαίνει δίπλα-δίπλα και πολύ καλά κάνει γιατί ολοκληρώνει πρώτος και εκμεταλλεύεται την αδυναμία του Ασημακόπουλου, ο οποίος τώρα θα περάσει checkpoint, αν περάσει και το δεύτερο κύβο, τώρα περνάει checkpoint ο Ασημακόπουλος. Παπαδόπουλος κατασκευάζει γρήγορα την πρώτη βάση στις τρεις τουρτές που πρέπει να ρίξει. Βάζει εκεί 3-3 τα κομμάτια ο Παπαδόπουλος και κάνει πολύ γρήγορα. Θέλει να φέρει και πάλι το παιχνίδι στα ίσα. 6-5 υπενθυμίζω το σκορ για τους μαχητές. Περνάει και ο Ασημακόπουλος. Ο Παπαδόπουλος είναι έτοιμος για βολές. Αναψοκοκκινισμένος. Όλοι μας πλέον. Πολύ ζεστές οι καιρικές συνθήκες εδώ στο Δομήνικο. Το καλωσόρισμα ήταν ιδιαίτερα θερμό. Ακόμη και εγώ δεν ήμουν έτοιμος για τέτοιες θερμοκρασίες. Παπαδόπουλος διώχνει άλλο ένα τριγωνάκι. Τα έχει πάει πολύ καλά στον τελικό στόχο μέχρι στιγμής. Ο Ασημακόπουλος είναι πίσω και χάνει χρόνο. Άλλο ένα τριγωνάκι για τον Παπαδόπουλο. Έτοιμος να σκορπίσει την άχνη ο Ζαχαροπλάστης. Χάνει τώρα δύο βολές. Μπαίνει και ο Ασημακόπουλος, αλλά στοχή στην πρώτη βολή. Καλή δεύτερη. Γκρεμίζει και το δεύτερο τρίγωνο και το τρίτο. Δεν ήταν μεγάλο το όφελός του όμως. Μόνο τρία τριγωνάκια φύγανε κάτω από το τραπέζι. Ο Παπαδόπουλος διώχνει. Αλλά τρία θέλει. Καλή βολή του Ασημακόπουλου. Παπαδόπουλος συνεχίζει όμως με τον ίδιο ρυθμό. Πέφτουν τα τριγωνάκια, μικρή επιφάνεια εκεί που πρέπει να σημαδέψει. Ευκαιρία για τον Ασημακόπουλο να πλησιάσει. Διώχνει τριγωνάκι. Άλλα δύο τώρα. Ο Ασημακόπουλος μπορεί να το κάνει. Έχει ένα. Έχει δύο ο Παπαδόπουλος. Ένα ο Παπαδόπουλος ακουμπάει το τριγωνάκι. Τώρα το διώχνει. 6-6 το σκορ. Ζητάει να κάνουν ησυχία οι μπλε. Γιατί ο Ζαχαροπλάστης ξαναγύρισε.